Κύριε καθηγητά, εδώ έχουμε δύο αντικρουόμενες εκτιμήσεις. Οι Ρώσοι λένε ότι βαδίζουν βάσει του αρχικού του σχεδίου και όλα βαίνουν καλώς στο επιχειρησιακό μέτωπο. Οι Ουκρανοί αντιτείνουν ότι το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει, ότι τα έχουν βρει δύσκολα οι Ρώσοι, οι οποίοι χρειάζεται να ανασυντάξουν και τις δυνάμεις τους. Τι από τα δύο συμβαίνει, έχετε κατασταλάξει? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σφάλμα να θεωρούμε ότι ο σκοπός του Προέδρου Πούτιν ήταν η κατάκτηση της Ουκρανίας και η αλλαγή της σημαίας. Ο σκοπός ήταν να μην μπουν νατοϊκές βάσεις αντιβαλιστικής ασπίδας και να αλλάξει το καθεστώς πυρηνικής ενέργειας που άλλαξε ο κ. Ζελένσκι στη Ρωσία. Δηλαδή, κινδύνευσε το πυρηνικό προστάσιο των ΗΠΑ από την πρόθεση που εκδήλωσαν δημόσια τόσο η Ουκρανία, η Ρουμανία και η Πολωνία να τοποθετήσουν αντιβαλιστική ασπίδα στη γειτονιά της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να πλήττεται το πυρηνικό προστάσιο. Αυτό σημαίνει ότι ούτε η Ρωσία μπορεί δημόσια να ανακοινώσει ότι πήγε να προστατέψει το πυρηνικό της προστάσιο, ούτε και το ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα μπορεί να αποκαλύψει ότι πραγματικά απειλήθηκε και έγινε προσπάθεια εξουδετερώσης των υπηρεχητικών πυρηνικών πυράβλων της Ρωσίας, που είναι το μεγαλύτερο όπλο που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ. Να θυμίσω επίσης ότι αυτός ο βάρβαρος επιθετικός πόλεμος, τον οποίο όλοι καταδικάζουμε γιατί σφάζονται άμαχοι, είχε και ένα άλλο κίνητρο, αν θέλετε άλοθη, είναι ότι η πυρηνική ενέργεια στην Ουκρανία προέρχεται από τα πυρηνικά εργοστάσια, κατά 52% και περισσότερο. Ο κ. Ζελένσκι υπέγραψε συμφωνίες με τη Δύση, με τις ΗΠΑ, όλα τα πυρηνικά καύσιμα που έρχονταν από τη Ρωσία, δηλαδή πάνω από το μισό της ενέργειας της χώρας, να έρχεται πλέον από τη Δύση. Αυτό σημαίνει απώλεια δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Ρωσία και πιστεύω ότι ενώ είναι κυρίαρχο κράτος η Ουκρανία, έχει το δικαίωμα να πάρει αυτές τις αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά ήταν διπλωματικά λάθη και έδωσαν αυτό το έναυσμα στη Ρωσία για αυτόν τον βάρβαρο και καταδικαστικό πόλεμο. Τι γίνεται τώρα εκεί? Σκοπός της Ρωσίας, όπως είπα, δεν είναι να αλλάξει σημαία και να μπει η ρωσική σημαία. Είναι να μην υπάρχει το ΝΑΤΟ στη γειτονιά. Επιγραμματικά θα σας πω ότι εάν πρόκειται να πάει κανείς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, χρειάζεται τα εξής στοιχεία. Χρειάζεται όπλα μαζικής καταστροφής. Και αυτό που με ανησυχεί αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορεί να υπάρξει κάποια προβοκάτσια, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα στρατηγικός λόγος η Ρωσία να κάνει αυτή την εγκληματική ανοησία να χρησιμοποιήσει όπλα μαζικής καταστροφής στην Ουκρανία. Ειδικότερα, ό,τι έγινε στη Συρία. Χρησιμοποίησαν τότε βαρέλια με χλώριο. Η μία ή άλλη παράταξη, δεν θα τοποθετηθώ πολιτικά σε αυτό, καλύτερα όχι, και προσπαθούσε να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι το χλώριο ή το σαρίν το χρησιμοποιούσε η αντίπαλη παράταξη, με αποτέλεσμα να πετύχει τις αποφάσεις του, την επέμβαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και την εκστρατεία όλων των χωρών εναντίον της αντίπαλης παράτασης. Φοβάστε λοιπόν χημικό πόλεμο, έστω και με αυτή την δόλια διαδικασία που περιγράφεται? Δεν θα το έλεγα χημικό πόλεμο, θα το έλεγα μιας μικρής κλίμακας χρήσης, ενός διαδικής χρήσεως υλικού όπως το χλώριο. Ξέρετε το χλώριο, και θα σας πω είναι χλώριο. Πάντως και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη ότι ενδεχομένως δεν ετοιμάζει. Δηλαδή οι Αμερικάνοι λένε με βεβαιότητα ότι ετοιμάζεται η Ρωσία να χτυπήσει με χημικά όπλα. Και η Ρωσία και οι Αμερικάνοι είχαν προβλέψει και την εισβολή την οποία διέψευδαν οι Ρώσοι, σας θυμίζω. Ναι, και οι Ρώσοι κατηγορούν για προβοκάτσια την Αμερική. Στην προηγούμενη περίπτωση οι Ρώσοι διέψευδαν ότι θα κάνουν πόλεμο και κάναν τελικά. Και μίλησαν και για εργαστήρια βιολογικών όπλων. Σε λίγα λεπτά θα ξεκαθαρίσω την κατάσταση των όπλων μαζικής καταστροφής με κάποιες προβλέψεις πιθανές για το μέλλον. Ναι. Όσον αφορά τα εργαστήρια βιολογικών όπλων, τα βιολογικά όπλα, ξέρετε, γιατί διδάσκουμε όπλα μαζικής καταστροφής και άμυνα στο στρατό 20 χρόνια. Τα βιολογικά όπλα είναι διαδικής χρήσεως. Ένα εργαστήριο στο νοσοκομείο, το οποίο έχει καλλιέργεια μικροβίων, δεν είναι εργαστήριο βιολογικών όπλων. Όταν όμως οπλοποιηθεί αυτή η καλλιέργεια, τοποθετηθεί σε ένα μέσο μεταφοράς, means of delivery, και εκτοξευτεί εναντίον του στόχου, έχουμε οπλοποίηση. Τότε έχουμε βιολογικό όπλο. Το ίδιο το εργαστήριο με καλλιέργειες δεν είναι. Πάμε λοιπόν τώρα στις βρώμικες βόμβες, διότι οι ΗΠΑ ανησυχούν πάντα για βρώμικες βόμβες. Έχουμε πυρηνικά εργοστάσια, μπορεί κάποιος να πάρει ένα βαρέλι με ραδιολογικά υλικά απόβλητα και να το διασπείρει στην περιοχή με ένα μικρό εκρηκτικό και με ένα Geiger-Müller μετρητή να δείξει υψηλά επίπεδα ραδιενέργειας και να τρομοκρατήσει ολόκληρο τον πλανήτη ότι έχουμε ραδιολογικές βρώμικες βόμβες. Χλώριο διαδικής χρήσης που χρησιμοποιούσαν στη Συρία, ένα βαρέλι αρκεί σε αμάχους και να προκαλέσει απώλειες και να επιρρύψει ο ένας την ευθύνη του άλλου. Λέτε λοιπόν ότι υπάρχουν άπειροι τρόποι, δεν χρειάζεται τώρα να τους αναφέρουμε εδώ, αλλά υπάρχουν άπειροι τρόποι. Λόγος για να γίνει υπάρχει όμως, κύριε Λιόλιο, διότι αν η Ρωσία απέβλεπε στο να βάλει ένα φραγμό στο ΝΑΤΟ, φαίνεται ότι αυτό με τον έναν τον άλλο τρόπο έχει γίνει. Και ο Ζελένσκι πλέον παρετήθηκε τον. Αυτό που έλεγα από την αρχή, ότι αν το είχε ανακοινώσει ο κύριος Ζελένσκι από την αρχή, θα είχε τελειώσει. Δηλαδή δεν χρειάζονταν αυτό ο πόλεμο, θα έπρεπε να καθυστερήσει την είσοδο τη Ουκρανία. Υπάρχει λόγος να συνεχίζεται?
Όχι. Αυτή τη στιγμή όμως ξεκάθαρα πρέπει ο κύριος Ζελένσκι να καταλάβει ότι οι Ουκρανοί δεν θέλουν να γίνουν ήρωες, θέλουν να ζουν ειρηνικά, πιστεύω, με τους Ρώσους. Δεν πρέπει να σηκώσει τόσο ψηλά τον πύχη, πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κύριε καθηγητά, οι άνθρωποι αμήνονται, οι άνθρωποι πολεμάνε. Μα βομβαρδίζονται οι άμαχοί τους και αυτοί αντιστέκονται. Τι εννοείτε? Σύμφωνοι, προσευχόμαστε μαζί τους. Να συνθηκολογήσουν, να τους λέτε δηλαδή. Πρέπει να ανακοινώσει ότι δεν θα μπει άμεσα στο ΝΑΤΟ. Μα αυτό το έχει ανακοινώσει ο άνθρωπος. Αλλά εδώ του ζητούνται άλλα πράγματα. Του ζητείτε, για παράδειγμα, να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία περιοχών της χώρας του. Του ζητείτε να αναγνωρίσει την προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία. Να παραδώσει εδάφη επίσημα δηλαδή. Είναι αλήθεια. Αυτές είναι ίσως υπερβολές που δεν με αφορούν αυτή τη στιγμή. Θέλω μόνο να σας πω για το ΝΑΤΟ ότι έπρεπε να το πει πιο νωρίς. Πολύ σωστά το έκανε τώρα. Θα είχαμε γλιτώσει πολλούς κινδύνους. Η Πολωνία. Τελειώνω με την Πολωνία. Πρότεινε να πάνε αεροσκάφη MiG-29 στην Ουκρανία και μάλιστα ακούσαμε τον Ναύαρχο James Σταυρίδης να λέει ότι μπορούν να αλλάξουν διακριτικά και να πάρουν ουκρανικά διακριτικά. Η Ρωσία θα θεωρήσει ότι αυτά είναι νατοϊκά αεροσκάφη και θα γίνει ρωσονατοϊκός πόλεμος. Πολύ σωστά το ΝΑΤΟ δεν επιτρέπει τα πολωνικά αεροσκάφη ακόμη. Καλά, το θέμα αυτό έχει κλείσει, δεν είναι ανοιχτό, δεν το συζητάει κανένας πια. Το έχουν αποκλείσει όλοι. Δεν στέλνουν τίποτα, δεν αναμειγνύεται το ΝΑΤΟ, δεν μπαίνουμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Για να μπορέσει να ηρεμήσει η περιοχή και προσευχόμαστε για τους Ουκρανούς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά για τη συζήτηση αυτή.